είναι εμπορημένοι. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχή στο απόψινο παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά, ο Αποστολάκης εκτείνει την δεύτερη αγωνιστική της ποινής του. Από πλευράς Παναθηναϊκού όλα αυτά. Ο Κολυσιδάκης είναι τραυματίας. Ο Αλεξούδης είναι εδώ και καιρό εκτός μάχης. Ξεκίνησε το παιχνίδι μια προσπάθεια των Πρασίνων. Προσπάθεια για τη δημιουργία της πρώτης επίθεσης. Η παλιά του Μπορέλη δεν πέρασε από τον Αδάμο. Ο Φραντζέσκος με αντίπαλο τον Γεωργιάδη του Σάβα. Και τώρα ο άλλος Γεωργιάδης με τον Μάρκο και τον Ουζουνίδη. Μπορέλη. Γεωργιάδης και Ουζουνίδης. Οι πρώτες στιγμές του παιχνιδιού λίγο πριν από τη συμπλήρωση του πρώτου λεπτού. Ο Ζουνίδης στον Γεωργιάδη του Χαράλα που έγινε το λάθος, έκλεψε ο Ρίσνιτς, η πάσα δεν είναι καλή για τον Φραντζέσκο, καλύπτει. Ο Γεωργιάδης, ο μεγάλος, και δίνει στον Βάτζικ που διώχνει. Ο Πραζένιτσα παραχωρεί το πλάγιο αφού δεν μπορέσει να κοντρολάρει και να πασάρει στον Νίκο Παπαδόπουλο. Η τέταρτη θέση πια είναι στην ουσία όλο το ζουμί του πρωταθλήματος. Ο Πραζένιτσα βγαίνει μπροστά. Έχει χώρο ο Σλοβάκος. Ζητά την μπάλα ο Φραντζέσκος, πέρασε η μπάλα ο Φραντζέσκος κοντά στον γκολ. Και ο Ούφρα ανοίγει το σκορ στο τρίτο λεπτό με σκορ τον Κώστα Φραντζέσκο που δέχτηκε την έξοχη πάσα του Πραζένιτσα. Στην καρδιά της άμυνας απέφυγε τον Βάτσικ που έκανε έξοδο και έστειλε την μπάλα στην άδεια, στην υπεράσπιστη εστία του Παναθηναϊκού. 1-0 με σκορ τον άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Φραντζέσκο που επιστρέφει σήμερα μετά από απουσία δύο αγωνιστικών λόγω τιμωρίας. Νωρίς λοιπόν το παιχνίδι. Παίρνει μια τροπή διαφορετική. Εδώ. Το τελείωμα της φάσης. Οι εξέδρες παίρνουν φωτιά. Και βεβαίως για τους ουδέτερους θεατές του παιχνιδιού αυτό ήταν αυτό το γρήγορο γκολ του Φραντζέσκου. Ήταν ό,τι καλύτερο. Το γκολ που βλέπετε και ξαναβλέπετε. Πολαγωνικάκης τελικά. Στο σώμα του Βάβουλα. Καπουράνης. Του πήρε την μπάλα ο Κιάσος πολύ εύκολα. Και όφη βγαίνει στην αντεπίθεση με τον Μαχλά. Μαχλάς θέλει να περάσει και περνά τον Μάρκο. Προσωπική προσπάθεια του Μαχλά. Βγαίνει ο Βάτζικ και διατηρεί το 1-0. Ενώ ο Παναθηναϊκός θέλει να βγει μπροστά στην αντεπίθεση. Γίνεται φάουλο από τον Μούτα στον αγωνικά και άφησε ο διαιτητής μια και η πράσινη θα την πάλω, ο Μπορέλη δηλαδή. Ο Μάρκος τώρα δίνει συνέχεια σε αυτή την επιθετική προσπάθεια των φιλοξενουμένων. Ανάμεσα σε δύο κριτικούς έχασε την μπάλα, αλλά ο Παπαδόπουλος είδε φάουλ. Και σφύριξε. Προηγουμένως ο Όφη έφτασε πολύ κοντά στο δεύτερο γκολ. Ήταν η δεύτερη σημαντική στιγμή του παιχνιδιού. Βλέπετε εσείς τον Μαχλά. Πρώτη βεβαίως ήταν το γκολ του Φραντζέσκου. Η μπαλιά του Μπορέλη τώρα στην καρδιά της άμυνας για τον Γεωργιάδη του Χαράλα που έχει αντίπαλο τον Μπουρσανίδη. Γυρίζει ο Γεωργιάδης. Η μπάλα είχε βγει έτσι κι αλλιώς όμως η φάση είχε τελειώσει με τη σταθερή επέμβαση του Χανιωτάκη. Λίγο πριν από την συμπλήρωση του πρώτου δεκάλεπτου. Στο γήπεδο του Όφη, στα καμίνια του Ηρακλείου. Όφη Παναθηναϊκός 1-0. Με σκόρερ τον Φραντζέσκο. Στο τρίτο λεπτό. Φραντζέσκος που τώρα έχει την μπάλα. Θαυμάσια πάσα στον Μαχλά που έχει τον Ουζουνίδη. Το σούτ του Μαχλά με τα αριστερό. Η μπάλα πέρασε κοντά από τα δοκάρια του Βάτζη. Μια ακόμα ευκαιρία για τους κριτικούς που φαίνονται ιδιαίτερα ορεξάτη. Αποφασισμένοι θα λέγει κανείς να θέσουν από νωρίς τις βάσεις για την κατάκτηση αυτής της ιδιαίτερα σημαντικής νίκης στον δρόμο. Για την τέταρτη θέση που έχει τερματισμό στην ουσία την Ευρώπη. Κοιτάξτε, από την απέναντι κάμερα, την απέναντι από τα δοκάρια του Βάτζικ. Φραντζέσκος. Ξεχασμένος ο Μαχλάς. Μαχλάς και Ουζουνίδης. Πέρασε ο Μαχλάς. Κάνει το σουτ, μπλοκάρει ο Βάτζικ. Πραζένιτσα. Σέντρα του Σλοβάκου, κεφαλιά του Μαχλά έξω. Βάτζικ. Έκανε φάουλο ο Δόνης στον Αδάμο. Απομάκρυνε ο Βάβουλας. Τρέχει ο Φραντζέσκος.
πιο μαχλά στην φάση. Λάθος του Ζουνίδη. Ο Φραντζέσκος βλέπει τον Ναβάτζικ και τον νικά με αυτόν τον καταπληκτικό τρόπο. Το δεύτερο γκολ του Όφη. Ένα καταπληκτικό γκολ από τον Κώστα Φραντζέσκο στο 21ο λεπτό. Έξαλλοι πανηγυρισμοί στο γήπεδο. Το σπίτι της κριτικής ομάδας. Το δεύτερο γκολ. Το ίδιο εντυπωσιακό και περισσότερο ίσως με το πρώτο. Πιο θεαματικό ίσως. Ο Φραντζέσκος είδε το Βάτζικ εκτός εστίας μετά το λάθος του Ζουνίδη. Και με αυτό το ψιλοκρεμαστό σουτ έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας του. Κοιτάξτε, ένα πραγματικά υποδειγματικό πλασέ από τον πρικισμένο μέσο, διεθνή μέσο του Όφη. Εδώ το λάθος του Ζουνίδη, από εκεί ξεκίνησαν όλα. Ο Φραντζέσκος κάνει το κοντρόλ με το στήθος, βλέπει τον Βάτζικ εκτός εστίας και τον νικά με αυτό το θαυμάσιο ψιλοκρεμαστό πλασέ με τα αριστερό. 2-0 για τους κριτικούς στο 21ο λεπτό. Και όπως αντιλαμβάνεστε, τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ για τους πράσινους που φαντάζομαι θα ήθελαν να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τίτλου απόψε στο Ηράκλειο. Αλλά Όφη μπήκε αποφασισμένος από το ξεκίνημα, από το 3ο λεπτό. Έδειξε τις προθέσεις του, ευτύχησε να σκοράρει στην πρώτη αξιόλογη επιθετική του προσπάθεια. Στη συνέχεια είχε τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης. Ο Μαχλάς είχε τα κέφια του, έκανε ό,τι ήθελε, θα λέγει κανείς, στην περιοχή του Βάτζικ, με αντιπάλους πότε τον Ζουνίδη και πότε τον Καλιτζάκη. Όλα αυτά έφεραν φυσιολογικά, θα έλεγε κανείς, το δεύτερο γκολ του Όφη. Ένα γκολ που φαίνεται, τουλάχιστον σε αυτό το χρονικό σημείο, να ξεκαθαρίζει κάπως το τοπίο σε ό,τι αφορά την έκβαση της αναμέτρησης, όσο και αν είναι νωρίς, όσο και αν ο αντίπαλος του Όφη είναι ο Παναθηναϊκός. Κρίνω πάντως με βάση τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στον αγωνιστικό χώρο ως αυτή τη στιγμή, ως την συμπλήρωση δηλαδή του πρώτου ημίωρου της αναμέτρησης. Όφη Παναθηναϊκός 2-0. Ο Παπαδόπουλος βγαίνει μπροστά, δεν σφύριξε ο άλλος Παπαδόπουλος, ο διαιτητής, ο Λάζαρος, το φάουλ του Γεωργιάδη του Χαράλαμου. Και τώρα ο Παναθηναϊκός θέλει να βγει μπροστά με τον Αμπορέλη, φάουλ του Κιάσου. Το σφύριξε ο Παπαδόπουλος. Εδώ το αντικανονικό μαρκάρισμα του νεαρού στον Αργεντίν. Για την παραμονή του οποίου στον Παναθηναϊκό εξέφρασε χθες την αισιοδοξία του το πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, που βρισκόταν στο ρέθμιο για τον Βαρδινογιάννη. Ο Μάρκος το φάουλ, ο Χανιωτάκης δυσκολεύτηκε στην επέμβασή του, πάντως ήλεγχε την πορεία της μπάλας, την πέταξε κόρνερ. Το δεύτερο για τους πράσινους στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης. Ξανά το καλοχτυπημένο ασφαλώς φάουλ του Δημήτρη Μάρκου που εξουδετέρωσε ο Κώστας Χανιωτάκης. Είναι ο Μπορέλη, είναι ο Καπουράνης με το καλό αριστερό του. Είναι ο Γεωργιάδης του Σάβα με το πολύ καλό δεξί του. Αυτοί οι τρεις, ένας από τους τρεις θα είναι ο εκτελεστής αυτού του φάουλ. 36 λεπτά από την έναρξη του παιχνιδιού, Παναθηναϊκός 2-0. Ο Μπορέλη αφήνει, ο Καπουράνης θα σουτάρει, καλό σουτ, αλλά εκεί που βρισκόταν ο Κώστας Χανιωτάκης. Εδώ ο Γιώργος Καπουράνης στο βάθος, επιστρέφει στην άμυνα. Παντελή, δεν άκουσα προηγουμένως τι μου είπες για το Γιάννη. Παλέ του Πραζένιτσα για τον Παπαδόπουλο. Έκοψε ο Ζουνίδης, Δόνης, φάουλ. Σοφάρης ο Ηρακλής. Μπορέλη. Βαζέχα και Μπορέλη. Ωραίο συνδυασμό. Ο Μπορέλη απέναντι στο Χανιωτάκη και ο Παναθηναϊκός μειώνει το σκορ στο 38ο λεπτό. Ο Μπορέλη ο σκόρερ, άλλαξε θαυμάσια με τον Βαζέχα. Βρέθηκε απέναντι στο Χανιωτάκη και από δίψος του πέναλτι τον πλάσαρε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. 2-1 στο Ηράκλειο. Ο Παναθηναϊκός μείωσε μόλις. Εδώ ο Γκέραρτ. Οι οπαδοί της ομάδας πανηγυρίζουν. Σκόρερ ο Μπορέλη που άλλαξε με τον Βαζέχα. Ωραίο γκολ. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ ο Μπορέλη παίρνει την πάσα από τον Βαζέχα και πλασάρει υποδειγματικά τον Χανιωτάκη από το ύψος του πέναλτι. 2-1 στο 38ο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Είδατε και πάλι. 40ο. Δεύτερο λεπτό τώρα. Ο Παναθηναϊκός 2-1. Ο Παναθηναϊκός με τον Δόνη μοχλό μιας επιθεσής του από τα πλάγια. Τον Γεωργιάδη του Σάβα τώρα. Και τον Ζουνίδη που βγαίνει μπροστά. Έχει χώρο για το σούτ ο Μαρίνος ο Ζουνίδης. Το σούτ είναι καλό, έξοχη και επέμβαση στο Χανιωτάκη. Ο Παναθηναϊκός έφτασε πολύ κοντά
στην ισοφάριση, αλλά ο Χανιωτάκης έδειξε την κλάση του σε αυτό το σούτ με τα αριστερά του Ζουνίδη που αφέθηκε ακάλυπτος από τους αμυνόμενους του Όφη για να εξαπολύσει αυτό το αριστερό δυνατό σουτ που εξουδετέρωσε ο άλλοτε διεθνής τερματοφύλακας του Όφη. Ιδιαίτερα ταλαντούχος πάντα. Ρίζνιτς και Μάρκος μονομάχησαν για μια ακόμα φορά στον αέρα αυτή τη φορά. Ο Μπορέλη για μια ωραία προσπάθεια και πάσαρε στον Γεωργιάδη του Χαράλαβου που έχει μέτωπο προς την περιοχή του Χανιωτάκη. Το σουτ κοντράρι, νέο σουτ, έξω και επέμβαση σταθερή πάνω απ' όλα αποτελεσματική του τερματοφύλακα του Όφη στην προσπάθεια του Δραμινού που βλέπετε εδώ. Διπλή προσπάθεια του Γεωργιάδη. Το πρώτο σουτ κοντραρίστηκε. Κοιτάξτε, εδώ είναι το δεύτερο. Η ολοκλήρωση της προσπάθειας του Γεωργιάδη. Ο Γεωργιάδης του Σάββα στο πλάγιο. Διώχνει ο Βάτζικ. Δόνης και Μούτας. Ανοίγεται δεξιά ο Κιάσος. Άλλαξε θέση τώρα ο Κιάσος. Πήρε την μπάλα από τον Μούτα. Το σουτ καλό. Πέφτει ο Βάτζικ και μπλοκάρει την μπάλα. Από αυτή την θέση πάνω κάτω είχε σκοράρει εναντίον του Ολυμπιακού ο νεαρός. Μαχλάς, Φραντζέσκος, Γεωργιάδης, Μπορέλη, Γεωργιάδης, Λαγωνικάκης, Μάρκος, καλό σουτ πάνω από τα δοκάρια του Βάτζικ. Πατεμτζής τώρα. Αντίπαλο τον Μαραγκό Πατεμτζής. Καταφέρει να σεντράρει. Μια επικίνδυνη σέντρα. Σήκωσε την μπάλα για να αποκρούσει ο Ζουνίδης. Διεκδικεί τώρα την κεφαλιά. Ο Φραντζέσκο σε καλή θέση. Ο Βάτζικ λέει όχι. Στο χατ-τρικ του Κώστα Φραντζέσκου. Κατέβασε με υποδειγματικό τρόπο την μπάλα. Ο Φραντζέσκο σούταρε με το δεξί με δύναμη. Αλλά ο Βάτζικ ήταν εκεί. Φάουλ τώρα σφίριξε ο Παπαδόπουλος. Υπέρ του Παναθηναϊκού το έκανε ο Σαμαράς τον Γεωργιάδη του Χαράλαμπου. Κοιτάξτε εδώ το σουτ με το δεξί του Βαζέχα, του Φραντζέσκου, συγχωρείτε. Λίγο πριν από την είσοδο του παιχνιδιού, στο τελευταίο δεκάλεπτο, κυρίες και κύριοι, οι συνδρομητές του Filmnet στο Ηράκλειο, Όφη Παναθηναϊκός 2-1. Η παλιά του Φραντζέσκου βρίσκει σε κανονική θέση τον Παπαδόπουλο. Στην περιοχή ο Παπαδόπουλος με αντίπαλο τον Κούμα, το σουτ πάνω από τα δοκάρια του Βάτζικ. Ωραία προσπάθεια από τον μεσοαμυντικό του Όφη. Βαζέχα. Καλό σουτ. Έξω έχει επέμβαση του Χανιωτάκη σε κόρνερ. Γεωργιάδης στο κόρνερ. Βάλα φτάνει στον Βαζέχα που κάνει το σούτ με τα αριστερό. Πέφτει ο Χανιωτάκης και δίνει τέλος σε αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη φάση για την άμυνα του Όφη. Πρώτα δευτερόλεπτα καθυστερήσεων στο γήπεδο του Όφη στα καμίνια του Ηρακλείου. Το 2-1 υπέρ των κριτικών φαντάζει ως το πιο πιθανό αποτέλεσμα, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει τον λόγο για αυτή την φάση, μια από τις τελευταίες, αν όχι την τελευταία της αναμέτρησης. Όλος ο Παναθηναϊκός σχεδόν μπροστά, εξαιρουμένου του Μαραγκού και του Καπουράνη. Ο Χαλιωτάκης βγήκε, ο Βάβουλας απέκρουσε όπως μπορούσε. Ελέγχει την μπάλα στα πλάγια ο Σαμαράς και θα διώξει όσο πιο μακριά